παραδόθηκε σήμερα στον Δήμαρχο από το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Κόου Νησίρου Ναθαναήλ ένα από τα πρώτα τεύχη που εκδόθηκε του τόμου της Ιεράς Μητρόπολης Κόου και Νησίρου «Παρελθόν και παρόν». Μια πολύτιμη έκδοση που πρόκειται να παρουσιαστεί στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε και θα μπορεί να διανεμηθεί. Η έκδοση υποστηρίχθηκε οικονομικά με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ. Χαίρετε, καλωσορίσατε, Βρήκα. Δυναμωμένος. Παραδώσω και το έργο το οποίο και υπέροχη έκδοση δώσατε στην για τη δυνατότητα που δώσετε στην τοπική μας εκκλησία να δει την σύγχρονη ιστορία της τυπωμένη, να δώσουμε τη δυνατότητα στους απλούς ανθρώπους να έχουν στη διάθεσή τους ένα βιβλίο που διαβάζεται πολύ ευχάριστα, κύριε Δήμαρχε. Πρέπει να είστε υπερήφανος γιατί δεν χρηματοδοτήσατε εσείς ο Δήμος το Δημοτικό Συμβούλιο που το κατορθώσατε να είναι ομόφωνη η απόφαση και αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα όλους μας. Δώσετε στον απλό άνθρωπο μια ιστορία που διαβάζεται ευχάριστα. Ο Ανδρέας και οι συνεργάτες του κοπίασαν, αλλά αυτό δεν είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάσει κάποιος που έχει τελειώσει ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο. Είναι βιβλίο που μπορεί να το δει ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή είναι κάτι ξεχωριστό. Εσύ είμαι ιδιαίτερα εύκολο. Φαντάζομαι εγώ και σημαντικό ότι είναι ευγνώμων, γιατί και εσείς που το σκεφτήκατε να το ξεκινήσουμε αυτό, αλλά και ο φίλος μας ο Ανδρέας που κοπίασε για να το φτιάξει. Έχουμε επιτέλους μια έκδοση του Δήμου, της Μητρόπολης με τη βοήθεια του Δήμου, που μπορεί, όπως είπατε, πολύ απλά ο κάθε άνθρωπος να τρέξει και να δει πράγματα που δεν είναι. Η εστίαση είναι δηλαδή αυτό. Δεν θέλαμε ένα άλλο επιστημονικό βιβλίο. Υπάρχουν πολλά επιστημονικά βιβλία που είτε έχει βοηθήσει ο Δήμος να εκδοθούν, είτε η περιφέρεια. Αλλά αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι χρήσιμο και απλό και διασώζει με ένα διαφορετικό τρόπο. Που είναι την πολύ ιστορία. Σημαντικό κάθε κόσμο να το έχει. Σας μεταφέρω και τις ευχές του Παναγιωτάτου και εκείνος ιδιαίτερο μας ευχαρίστησε. Και μου είπε να σας πω ότι πέρα στον Δήμαρχο τις ευχαριστίες μου για την αγάπη του στην τοπική εκκλησία. Ευτυχώς που έχουμε την εκκλησία και λέει μερικές φορές ή μάλλον πάντα λόγους παρηγορίας και παίρνουμε κουράγιο. Σεβασμιότητα, σήμερα παραδίδεται στον Δήμαρχο την νέα έκδοση με την ιστορία της Μητρόπολης της ΚΟΣ, την οποία συνέβαλε βέβαια ο Δήμος. Θα ήθελα να μου πείτε αν θα συνεχιστούν οι προσπάθειες των εκδόσεων από την Μητρόπολη. Χαίρε Μαρία. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με εσένα, το ξέρει ο κόσμος αυτό. Κύριε Δήμαρχε, είναι γνωστό. Εγώ ήρθα να δώσω το βιβλίο που τυπώθηκε από τις εκδόσεις που έχουν την έδρα τους εδώ και πλειοψήφισαν στο διαγωνισμό που έγινε στον κύριο Δήμαρχο και να τον ευχαριστήσω γιατί αυτό το έργο που με τόση αγάπη ο κύριος Χατζημιχάλης και οι συνεργάτες του συνέγραψαν δεν θα έμενε, όπως λέει και στον πρόλογο ο κύριος Χατζημιχάλης, θα έμενε μέσα στους υπολογιστές όλα τα γραφτά και οι φωτογραφίες και το συνολικό έργο, αν ο κύριος Δήμαρχος δεν είχε την ευθύνη να αντιτάξει απέναντι σε αυτούς που πιθανότητα θα έλεγαν δεν χρειάζεται κάτι άλλο, την ισχυρή του θέληση να βοηθηθεί η τοπική μας εκκλησία σε αυτό το σημείο. Βοηθάει ο Δήμος πάντοτε βεβαίως την εκκλησία και στο φιλανθρωπικό της έργο και αυτή η συνεργασία υπάρχει και μέσα εδώ καταδεικνύεται ότι υπήρχε από πάντοτε, αλλά είναι πολύ σημαντικό που το βλέπουμε να συνεχίζεται τώρα και σε συνθήκες που είναι δύσκολες και αυτό φανερώνει ότι υπάρχει διάθεση να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο που μπόρεσε επίσης και πήρε μία απόφαση σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι μία ανάπαυση, όπως είπα προηγουμένως, που μεταφέρω και από την πλευρά του Παναγιωτάτου για την τοπική εκκλησία, γιατί η τοπική εκκλησία πρέπει να κοιτάει πάντα τη δυνατότητα που υπάρχει να ομονοήσουμε και να έχουμε μια δυνατότητα να βγάλουμε προς τα έξω τον καλό εαυτό μας. Αυτό εξάλλου είναι η προσευχή της εκκλησίας. Ήθελα λοιπόν να το παραδώσω το έργο αυτό, να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Δήμαρχο και εκείνος να μεταφέρει τις ευχαριστήσεις μου και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε εδώ και με τον κύριο Χατζημιχάλη. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Οι προοπτικές πρέπει να είναι θετικές με την έννοια ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο. Όλοι μας, και κληρικοί και λαϊκοί, όλοι μας, αυτή είναι η ευθύνη. Και να ξεπερνάμε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Δεν μπορούμε να μένουμε στα προβλήματα. Και η Εκκλησία προσεύχεται γι' αυτό
και ο Δήμος αγωνίζεται γι' αυτό και οι πολίτες αγωνίζονται γι' αυτό και εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να αγωνίζεστε γι' αυτό, να ξεπερνιούνται οι δυσκολίες και με έναν τρόπο να προχωράμε μπροστά. Σας κούρασα, συγχωρήστε με. Ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε, ο ρόλος της Εκκλησίας στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν πάντα καθοριστικός. Και φυσικά κάποτε η ίδια η Εκκλησία ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση σε πολύ παλιά χρόνια. Σήμερα ποιος είναι ο ρόλος της και αν κινήσεις σαν αυτές ακριβώς συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον και το ρόλο πρέπει να έχει για την τοπική κοινωνία, Εκκλησία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως το είπατε, κύριε Παπαζαχαρίου, η Εκκλησία σε πολύ χαλεπούς καιρούς για την πατρίδα στάθηκε όρθια και στάθηκε δίπλα στην κοινωνία, όχι μόνο στην κόμμα, πανταχού της Ελλάδας, και γι' αυτό κρατηθήκαμε ως έθνος. Η εξέλιξη στη συνέχεια και η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης πάντα σε συνεργασία, τουλάχιστον στην περιοχή μας με την τοπική Εκκλησία, όχι απλώς παρήγαγε έργο εκδοτικό όπως το σημερινό, που είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι ένα έργο για τον κάθε κόο, ανεξάρτητα του μορφωτικού του επίπεδου, αλλά και σε άλλα έργα εποφελία των πολιτών της κόο, τόσο στην βοήθεια προς τους ανθρώπους, στους ανθρώπους μας, όσο και προς άλλα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν καθημερινά στη ζωή του καθενός. Επειδή κάνατε και την ερώτηση του Σεβασμιότατο για το αν θα προχωρήσει και σε άλλες εκδόσεις, να πω ότι από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο τραπέζι στην κουβέντα μας η έκδοση ενός τέτοιου βιβλίου, προσωπικά αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, και ήταν ίσως από, να μην πω λίγες, από τις πολλές αποφάσεις για να μην κατηγορούμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, που βγήκε πραγματικά ομόφωνα. Και αυτή η ομοφωνία σε αυτό το ζήτημα δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι κοινά και μας ενώνουν και πρέπει να τα παλέψουμε αυτά για να είμαστε καλύτερα μετά από μερικά χρόνια όλοι μας. Έγινε λοιπόν αυτή η έκδοση και η παράκληση προς τον Μητροπολίτη και στους συνεργάτες του είναι ό,τι τέτοιο μπορούμε να βοηθήσουμε και πιστεύουν ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το βοηθήσουμε, θα το βοηθήσουμε. Η παράκληση λοιπόν είναι να πάμε και σε άλλες εκδόσεις. Και σε άλλες εκδόσεις οι οποίες να απευθύνονται στο ευρύ κοινό για να γίνεται χτήμα του κάθε κόου όλη αυτή η συνεχής προσπάθεια της Εκκλησίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας παλαιότερα ως Εκκλησία και τοπική αυτοδιοίκηση και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους πολίτες. Να είναι καλά ο Σεβασμιότατος γι' αυτό που κατάφερε να κάνει αυτή την υπέροχη έκδοση. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Χατζημιχάλη τον Ανδρέα για την αγωνία του και τον αγώνα του για να φτάσει σε αυτό το τέλος και το τέρμα αυτή της διαδρομής με την συγγραφή του βιβλίου, και βεβαίως να τον παρακαλέσω ό,τι θέλει ο Δεσπότης να τον βοηθά, μην γυρίζει δεξιά και αριστερά. Ίσως και δεξιά και αριστερά, Δήμαρχε, να μου επιτρέπετε να μπορείς εκεί να εντοπίζεις και το υλικό και να διασώζεις ζητήματα του πολιτισμού και της ορθοδοξίας μας. Γιατί φαντάζομαι κάπως έτσι έγινε, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι έγινε, με την προτροπή του Σεβασμιωτάτου και με την χορηγία του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδίως του Δημάρχου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μου έδωσε μια προϋπόθεση για να το βγάλουμε, να το χρηματοδοτήσει. Δυστυχώς αυτή η προϋπόθεση δεν έγινε, αλλά ευτυχώς το υλοποίησε. Ξέρετε ποια ήταν η προϋπόθεση? Να βρω μια φωτογραφία που ήμασταν παπαδάκια εμείς οι δύο, για να τη συμπεριλάβω στο βιβλίο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω ούτε μία, ούτε για μένα, ούτε για εκείνη. Δεν είναι αργά. Μπορεί στην επόμενη έκδοση. Λοιπόν, να πω να ευχαριστήσουμε σε αυτές, να εκφράσω και εγώ την ικανοποίησή μου που ένα τέτοιο έργο με πάρα πολλά στοιχεία, αρχίζω να σας πω ότι 1.300 φωτογραφίες και πάνω από 5.000 ονόματα, έχει ολοκληρωθεί. Ήταν μια κοπιώτης προσπάθεια 5 ετών. Να πω ότι δεν την έκανα μόνος μου, αλλά είχα άξιους και πρόθυμους συνεργάτες, με πρώτο Μητροπολίτη και όλους τους ιερείς συνεργάτες, οι οποίοι είναι γραμμένοι μέσα στο βιβλίο, που έμεθαν φωτογραφίες, στοιχεία και ούτω καθεξής. Και καλά να είμαστε, να βγάλουμε κι άλλα. Και φυσικά να υπάρξει και μια συνεργασία στο μέλλον, ώστε να αναπτύξουμε και τον θρησκευτικό τουρισμό, να κάνετε και application με τις βασιλικές σεβασμιότητες. Δεν νομίζω ότι έχουμε σημείο στο οποίο υπάρχει διάσταση. Δεν έχουμε. Απλούστατα δεν υπάρχει, υπάρχει συντονισμός σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε βγάλει ένα χάρτη, δύο χάρτες έχουμε βγάλει. Ένας ο γενικός και ο μεγάλος, το γνωρίζετε, ο πολυτελής.
και ένας λίγο πιο πρόχειρος που αναφέρεται τα θρησκευτικά μνημεία, θρησκευτικές διαδρομές της πόλης μας και του νησιού μας ολόκληρος. Τον έχει χρηματοδοτήσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην προηγούμενη ηθεία. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι ενώ έχουμε τα μνημεία, δυστυχώς αυτά τα μνημεία είναι μη επισκέψιμα λόγω της κατάστασης η οποία υπάρχει σε αυτά τα μνημεία και όπως τα έχουν αφήσει και τα έχουν καταντήσει και έχει αρχίσει ο Σεβασμιότητα, δεν σας τα έχει πει αυτά, μια προσπάθεια σιγά σιγά να τα φτιάξουμε αυτά, τουλάχιστον να τα βλέπει κάποιος στο χάρτη να μπορεί να πηγαίνει. Ευχόμαστε στο μέλλον αυτές οι διαδρομές να τις κάνουμε, αλλά να είναι και πραγματοποιήσιμες διαδρομές και όχι στο χάρτη. Γι' αυτό ακριβώς είναι το θέμα, για να δω που πάει το θέμα. Σημείωμα, κύριε Παπαζαχαρίου, να μην την παρεξηγήσεις. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτά είναι ευθύνη άλλων υπηρεσιών πέραν της Μητροπόλεως και του Δήμου. Προφανώς. Και φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε για ποια υπηρεσία αναφέρομαι και θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν και αυτοί ότι αυτός ο πλούτος που είναι πλούτος της Κοακής γης δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Εάν δεν μπορούν να τα διαχειριστούν ή να τα προφυλάξουν ή να τα αναδείξουν, μπορούμε να τα αναλάβουμε εμείς και να μας αφήσουν και ήσυχους.